τις νομικές όσο και για τις πολιτικές προεκτάσεις της έκδοσης του ΑΚΑΝ Κιουρσάτ, αλλά και των δικαστικών αποφάσεων που μόλις μας ανέφερε ο Προκόπης Σουγκηδίδης εναντίον της Τουρκίας στα κυπριακά δικαστήρια. Κύριε Φσταθιού, καλησπέρα σας. Καλή σας πέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι σημαίνει αυτή η έκδοση του Κιουρσάτ στην Κύπρο, ποιες πολιτικές παγίδες ενδεχομένως να κρύβει, με δεδομένο ότι η Τατάρ και η Τουρκία αναμενόμενα θα επιχειρήσουν να δώσουν πολιτικές διαστάσεις στο Λοζίλι. Η μεγαλύτερη παγίδα, ελπίζω να μην πέσουμε μέσα, είναι να τραβήσουμε πίσω. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος όπως όλα τα άλλα, το οποίο ασκεί κυριαρχία. Και κυριαρχία δεν είναι τίποτε άλλο από την ικανότητα και τη δύναμη ενός κράτους να επιβάλλει τους νόμους του και να τους εφαρμόζει. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι θα πολιτικοποιηθεί το ζήτημα. Ήδη είχε κάνει και δηλώσεις πρόσφατα ο Τατάρ. Να πούμε ότι ο κύριος Κιουρσάτ, εκτός των άλλων, είναι και σύζυγος της Προέδρου της Ψευδοβουλής στα κατεχόμενα. Ναι, οπότε μιας κυρίας λογικό, που εμφανίζεται αλλά ως αυτό που μας λέτε, εμείς έχουμε τους νόμους μας, είμαστε κυρίαρχο κράτος, πρέπει να προχωρήσουμε την ποινική υπόθεση. Οφείλουμε να σεβόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία, για την οποία άλλωστε έχουν χυθεί ποταμοί αίματος. Είναι το μοναδικό μας γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, δεν έχουμε τίποτε άλλο. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλουμε να την προστατεύσουμε. Και την προστατεύουμε με το να ζητήσουμε την εφαρμογή των νόμων μας, οποιοδήποτε αν είναι. Αν είναι σύζυγος της κυρίας του, με γεια του, με χαρά του. Από τη στιγμή που συμμετέχει σε μια εγκληματική οργάνωση, γιατί άκουσα τις κατηγορίες που του προσαφθούν, μπορούσαν να του προσαφθούν ακόμα πιο δυνατές κατηγορίες, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η εταιρεία του δηλαδή, που εμφανίζεται ότι έχει μια εταιρεία από την οποία πουλιά παράνομα περιουσία που ανήκει σε άλλους, από τη στιγμή που είναι πάνω από 3 άτομα, λέει ο νόμος μας. Τώρα είναι στο βεβαίως στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης, μπορεί στην πορεία των κατηγορητήριων που να συντάξει. Και όχι μόνο, αλλά και σε δόλιες συναλλαγές με ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον. Είναι κακουργήματα τα οποία προνοούν φυλάκιση 10 ετών. Και εξάλλου είναι πολύ απλό. Είναι ποινικό αδίκημα κάποιος, ένας τρίτος, όπως είναι ο σφετερισμός, ένας τρίτος να απολύει την περιουσία κάποιου άλλου. Ναι, είναι από τις υποθέσεις που αποδεικνύονται πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει ο τίτλος ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο ανήκει σε Ελληνοκύπριο. Με τον τίτλο ιδιοκτησίας αποδεικνύεται η ιδιοκτησία του ακινήτου. Πουλά ο κύριος, η πράξη της πώλησης, ήδη ακόμα και η διαφήμιση πώλησης ακινήτου που ανήκει σε άλλο. Και αυτό θεωρείται συμμετοχή και δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία. Επομένως, ναι, είναι εύκολες υποθέσεις να αποδείχνουν. Το θέμα δεν είναι η απόδειξή τους. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Ελπίζω να μην ακούσουμε αυτά τα περί καλού κλίματος, θα πρέπει να τραβήσουμε πίσω. Ξέρω εγώ να μην επιμένουμε και πάρα πολλά, γιατί θα χαλάσει, ξέρω εγώ, το ενδεχόμενο επανάληψη των συνομιλιών από το σημείο που έχουν σταματήσει όλα αυτά τα οποία. Θα το πολιτικοποιήσει και να αυτοεγκλωβιστούμε σε μια ατέρμονα διαδικασία, όπως δυστυχώς κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Αν έχουμε μια καταδικαστική απόφαση στην προκειμένη περίπτωση, για παράδειγμα, αυτή ελπίζουμε ότι θα στείλει και ένα μήνυμα προς άλλους επίδοξους εταιριστές και κάτι ξένους επενδυτές που ακούμε ότι συνεχώς κάνουν δουλειές στα κατεχόμενα. Οι οποίοι χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Λάρνακα συνήθως για να πηγαίνουν έρχονται από τις χώρες τους στα κατεχόμενα, οι οποίοι είναι στις ελεύθερες περιοχές. Μπορεί κάλλιστα η οποιαδήποτε απόφαση του ποινικού δικαστηρίου να εκτελεστεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ακόμα και στο εξωτερικό, με την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε περίπτωση που είναι σε ευρωπαϊκή χώρα. Όλα αυτά είναι εύκολο, πρέπει να γίνουν, γιατί έχουμε πραγματικά καθήκον να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι ο καλύτερος τρόπος, συγκρινόμενος με το τι ακούμε για τις πολιτικές αγωγές, που εκεί έχουν τη σημασία τους, είναι ηθικό περισσότερο το κέρδος. Ναι, σωριδών αποφάσεις, όπως μας παρουσιάσε και ο Προκόπης Σουγκηδίδης νωρίτερα, είναι αδύνατο να εκδικάζονται η απώλεια χρήσης περιουσιών προσφύγων, ναι, από τα κυπριακά δικαστήρια, να βγαίνουν καταδικαστικές αποφάσεις από την Τουρκία, αλλά να μην εκτελούν. Ξέρετε, η υπόθεση Όραμ, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι, εκεί ο Ζεύγος Αποστολίδη κινήθηκε εναντίον του σφετεριστή. Γι' αυτό άλλωστε και η απόφαση εκτελέστηκε. Οι άλλες υποθέσεις στο βαθμό που γύρονται κατά της Τουρκίας έχουν το μεγάλο πρόβλημα της ασυλίας. Εδώ, για να καταλάβετε, δεν υπάρχει ακόμα
συμμόρφωση της Τουρκίας στην απόφαση της Τίνας Λοϊζίδου, την οποία έκλεισαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Επιτροπή των Υπουργών βρόχης ποσή, χωρίς να συμμορφωθεί η Τουρκία. Διότι ακριβώς υπάρχει το θέμα της ασυλίας του κράτους. Εδώ είναι δύσκολο. Οι ποινικές υποθέσεις όμως είναι πολύ πιο εύκολες να αποδειχθούν. Μήπως αυτές βεβαίως... οι αγωγές όλες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή βάση, μια αφετηρία για μια ποινική διερεύνηση εναντίον των σφετεριστών των συγκεκριμένων υποθέσεων, αν έχουμε και το προηγούμενο με τον Κουσάτ. Υπάρχει μια ιδιορυθμία σε αυτές τις υποθέσεις, διότι είναι ποινικές υποθέσεις τις οποίες μπορεί να καταχωρήσει μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας. Ναι. Είναι ρητός, αναφέρεται στον ποινικό κώδικα, ότι αυτού του είδους τα αδικήματα μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας. Ναι, δεν σίγουρα είναι να... μια ξεχωριστή ναι. έρευνα η αστυνομική, μπορεί ενώ μαρτυρικό υλικό το οποίο έχει ακουστεί σε ένα δικαστήριο, έστω και αν είναι αγωγή, μαρτυρικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και προσκομιστεί ναι. από τον παραπονούμενο να αξιοποιηθεί. Ναι. Δεν είναι η περίπτωση, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι η περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ιδιωτικής ποινικής, δηλαδή να κινηθεί ο συγκεκριμένος πολίτης, ο οποίος κλέψει την περιουσία του, να κινηθεί εναντίον του σφετεριστή, του πολιτή ή του αυτού που διαφημίζει. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας. Επομένως, ζήτημα είναι, θα πρέπει να κάτσουμε σοβαρά σαν κράτος, να δούμε, όπως έγινε η αρχή με τον κύριο αυτόν, τον οποίο ξεπουλά τις περιουσίες μας, να δούμε αν καταχωριστούν πλέον ποινικές υποθέσεις εναντίον όλων όσων κλέφκουν ουσιαστικά, κλέπτουν, σφετερίζονται τις περιουσίες μας. Καιρός είναι επιτέλους όλοι αυτοί οι τύποι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, διεθνείς ή εσωτερικοί, να πληρώσουν για τις πράξεις τους. Μάλιστα. Κύριε Σταθίου, σας ευχαριστούμε πολύ ευχαριστώ. Για την νομική σας εμπειρογνωμοσύνη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Τη στήριξη της Ελλάδας για επανέναξη των